Εμείς που είμαστε απλοί καταναλωτές μπορούμε να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το κρασί. Θέλει πολύ εκπαίδευση, κοστίζει αυτό το πράγμα. Το κρασί είναι ένα ποτό της ευχαρίστησης. Άρα πρέπει να το δει κανείς πώς μπορεί να έχει τη μέγιστη ευχαρίστηση. Νομίζω ότι με μια σχετική εκπαίδευση μπορεί κανείς να μάθει αρκετά πράγματα για να δει το βάθος της ποιότητας κάθε κρασιού. Φυσικά υπάρχουν υπερβολές πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι είναι οι μη μαθείς και χρησιμοποιούν λεξιλόγιο το οποίο αποθαρρύνει το μέσο καταναλωτή. Α, αυτό είναι ωραίο θέμα. Γιατί ακούμε ότι μυρίζει τα μακρινά μπανάνα, έχει άρωμα ξηρών καρπών και μία επίγευση τέτοια τα οποία. Και σε τρελαίνει. Αλλά δεν πρέπει να μας επηρεάζει αυτό. Όχι, όχι. Βαγγέλη, μια ζωή σκέφτομαι. Ένα κρασί κάνει 10 ευρώ, το άλλο κάνει 800. Τι διαφορά έχουν? Γιαγιά μου, έχεις δίκιο. Δεν έχει καμιά μεγάλη διαφορά. Η διαφορά μπορεί να είναι το πολύ διπλάσια. Απλούστατα είναι ο μύθος που έχει πλαστεί γύρω από το κρασί το σπάνιο, γιατί αυτό που είναι ακριβό θα είναι και δισεύρετο, και απευθύνεται σε ορισμένους τσέπες που είναι άλλων ανθρώπων πολύ πλουσίων και οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις περισσότερες φορές και από κρασί. Εσείς θα πίνετε λαϊκά κρασιά. 10-15 ευρώ είναι ό,τι πρέπει και πολύ ωραία. Όχι, Παναγία μου. Σπάνιο κρασί, τι είναι, τι θα πει, τι το κάνει να είναι σπάνιο που λέτε όλο σπάνιο? Ρε γιαγιά, μας αφήσει να μιλήσουμε τώρα, σε παρακαλώ. Είναι όπως τα έργα τέχνης. Υπάρχει ένα έργο τέχνης που κάνει 5 δραχμές και ένα κάποιος μεγάλος, ο οποίος ήταν πολύ καλός ζωγράφος μεν, αλλά έχει πεθάνει. Όχι, Παναγία. Τα έργα έχουν εκτοξευθεί υπερβολικά. Το ίδιο γίνεται και με αυτά τα κρασιά. Δηλαδή, ο μύθος είναι τόσο μεγάλος που ανεβάζει την τιμή. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα των κρασιών αυτών, να ξέρετε. Απευθύνεται σε λίγες τσέπες.